Μεσημέρι Παρασκευής 2 του Σεπτέμβρη βρισκόμαστε στα γραφεία της εταιρείας Υγεία και Φροντίδα για το σπίτι. Μαζί μας ο υπεύθυνος της εταιρείας, ο κύριος Αργύρης Καλουσόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές. Αργύρη, λίγους μήνες μετά την πρώτη μας κουβέντα σχετικά με το ασθενοφόρο το οποίο έφερε η εταιρεία σας στην Αλεξάνδρεια και κατά επέκταση στον ΟΜΟ, βλέπουμε ότι ένα νέο ασθενοφόρο, ακόμα πιο σύγχρονο, έρχεται στην εταιρεία σας. Θέλω δύο κουβέντες. Ένα πιο σύγχρονο νέο ασθενοφόρο, πενταετίας, προσθέθηκε στο στόλο μας. Mm-hmm. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί το έχει αγκαλιάσει η πόλη και γενικότερα ο νομός Σημαθίας. Αυτό το ασθενοφόρο είναι πιο επερσύγχρονο από το προηγούμενο που είχαμε. Επιχειρεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθώς και στο Δήμο Βέρειας. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε ένα ακόμα πιο επερσύγχρονο ασθενοφόρο, το οποίο θέλουμε να ανοίξουμε έτσι τη διάπλασή μας και προς τη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Καθώς έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από ασθενείς, από διάφορους ανθρώπους. Πιστεύουμε σε αυτή την εταιρεία, κάνουμε τα πάντα για τη διακομιδή των ασθενών, για την ασφαλή διακομιδή. Μας έχει αγκαλιάσει η πόλη, πολλές υπηρεσίες. Πώς εξυπηρετείται κάποιος που χρειάζεται την διακομιδή του από την πόλη της Αλεξάνδρειας με τη δική σας εταιρεία και με το δικό σας ασθενοφόρο? Κοιτάξτε, επειδή είμαστε ιδιωτική εταιρεία, μέσω των διαφημίσεων όπως και εσάς, διάφορα έντυπα και κάρτες δίνονται και στο κέντρο υγείας αλλά και στο νοσοκομείο και σε σπίτια. Μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο και στα γραφεία μας, καθώς και στα 24ωρα τηλέφωνα που έχουμε. Έχουμε ανθρώπους που διεκπεραιώνουν ακριβώς το αίτημα του ασθενή, γιατί για τα επίγοντα, αυτό που ήθελα να πω, μπορεί να βλέπουν το ασθενοφόρο οι ασθενείς, οι πολίτες. Για τα επίγοντα περιστατικά είναι υπεύθυνο, το ξαναλέει, είναι το ΕΚΑΒ. Οπότε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ μπορούμε να πάρουμε ένα περιστατικό και να το φέρουμε εις πέρα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, συμβαίνει ένα τροχαίο. Έχουμε δει πολλά τροχαία στα οποία καθυστερεί να έρθει το ασθενοφόρο από τη Βέρεια, γιατί δεν υπάρχει βάρδια στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας. Πώς έρχεται σε επαφή με εσάς κάποιος ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί εκείνη τη στιγμή? Εντάξει, έχουν τύχει περιστατικά, όπως έχουν τύχει και μπροστά μας περιστατικά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα εξυπηρετούμε το περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και εγώ και οι συνεργάτες μου. Και το ασθενοφόρο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξυπηρετούμε τον περιστατικό, απλά ενημερώνουμε το ΕΚΑΒ ότι εμείς φέρνουμε στο νοσοκομείο ένα περιστατικό το οποίο είναι επίγοντο. Άρα οι πολίτες οι οποίοι χρειάζονται το ασθενοφόρο εκείνη τη στιγμή πρέπει να έρθουν σε επαφή με εσάς. Και αφιλοκερδώς. Μιλάμε πάντως για τα επίγοντα περιστατικά, αφιλοκερδώς. Mm-hmm. Μάλιστα, κατανοητό. Πότε έρχεται το δεύτερο? Το δεύτερο αυτή τη βδομάδα, την νέα εβδομάδα. Σας καλούμε πάλι εδώ να το υποστηρίξετε. Σίγουρα θα τα πούμε από κοντά. Καθώς και στον κόσμο, για να μπορεί να έρθει από τα γραφεία μας, να ρωτήσει τι ακριβώς κάνουμε. Ένα νέο συμβόλαιο το οποίο τρέχουμε, που είναι καθαρά πρωτοβοηθειών, όπως διαφημίσατε και τον προηγούμενο μήνα, είναι ένα συμβόλαιο με μικρό κόστος, το οποίο πληρώνει ο πολίτης για όλο τον χρόνο και έχει πρώτες βοήθειες. Βετσοπούλου πόσο? Βετσοπούλου 102 και Βέρεια πλατεία Πλατάνων 2. Και να πούμε και το τηλέφωνο, το σταθερό της Αλεξάνδρειας, είναι το 233-34-010-95. Σωστά. Σωστά. Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.